αυτή που έχετε εκεί στο πλατό από την Αθήνα. Καταρχήν αυτός ο συγκεκριμένος ο κύριος, ας μας πει τι εκπομπή κάνει, πού βρίσκεται και πώς κατακρίνει τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Από πού και ως πού αυτός, που ούτε το όνομά του δεν ξέρουμε, κάθεται και λέει για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ και κατακρίνει. Από πού, από το καφενείο? Μόνο για το καφενείο, είναι και για πουθενά, για εκεί μέσα. Από πού, ποιος είναι αυτός που θα κατακρίνει τους παίκτες του ΠΑΟΚ? Θα ήθελα, Γιώργο, θα ήθελα να το κλείσουμε. Να το κλείω, αλλά να μην βγαίνει και να λέει και να κατακρίνει τους παίκτες του ΠΑΟΚ με αυτά τα λόγια, που αυτά τα λόγια είναι μόνο για το καφενείο, για εκεί που πηγαίνει. Εκεί στο Κολωνάκι που πηγαίνει. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος... Κύριε Τουσουνίδη, εγώ πηγαίνω να δεν μιλάω μαζί σας καταρχήν, δεν είναι το επίπεδό μου, είναι τέτοιο που δεν μιλάω μαζί σας. Ή το Λιωσίον. Εσύ πηγαίνεις στα μπουζούκια. Καλά κάνω και πάω στα μπουζούκια. Θα ήθελα, Γιώργο, τον ευχαριστώ. Συγγνώμη λίγο, να πω κάτι. Σε παρακαλώ. Καταρχήν, δεν μπορεί κάποιος να επεμβαίνει από κάτω από Αθήνα για να κάνει καλό στον ΠΑΟΚ, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή γίνεται τώρα, κάντε μια εκπομπή, μια εκπομπή. Σο παραδόμενο το παραμύθι, αυτό σας φάει. Ποιο παραμύθι. Αυτό δεν σας φάει. Δεν να πω και κάτι άλλο. Εσύ κόμπλεσαι, εσύ κόμπλεσαι, εσύ κόμπλεσαι, βγαίνεις και μιλάς τώρα, αν είναι δυνατόν. Να μ' ακούσεις. Ναι, πες μου. Θέλω κύριε Γεωργίου, θέλω να είμαστε κόσμοι, σας παρακαλώ. Ότι είμαι καμιά ομάδα Αθηνών, ή εξυπηρετώ συμπέροντα της Αθήνας. Δεν σου μιλάω ότι εξυπηρετεί συμπέροντα της Αθήνας. Τι μου λες εσύ ώρα. Αλλά δεν είσαι ο αρμόδιος που μπορείς να λύσεις τα προβλήματα του ΠΑΟΚ. Μόνο εγώ είμαι αρμόδιος, αγόρι μου, γιατί είμαι ουδέτερος. Τι? Να πω κάτι. Μόνο εγώ είμαι αρμόδιος γιατί είμαι ουδέτερος. Είσαι αρμόδιος για να προβλήματα. Πάρε το κατάλαβες. Θοδωράκι, άκου να σου πω κάτι. Μόνο εγώ είμαι αρμόδιος να κρίνω τον ΠΑΟΚ. Τα μαλλιά μου ασπρίσανε στα γήπεδα. Είμαι μεγαλύτερός σου. Καλά, αυτό παρακολουθώ τον ΠΑΟΚ. Τον έβαζε και τον Παμαϊδί. Μα τον έβαζε και τον Παμαϊδί. Μα τον έβαζε και τον Παμαϊδί. Είμαι αρμόδιος και δεν τα παίρνω από τον Ένιζ. Τον Παμαϊδί. Τον Παμαϊδί. Τον Παμαϊδί. Τον Παμαϊδί. Τον Παμαϊδί. Τότε έλαμε στον ΠΑΟΚ, έλαμε στη διοίκηση. Είναι δυνατόν. Φυσικά και θα έρθω με το καφενείο που λέει του Ζουνίδη. Και του Ζουνίδη, το ξέρει ότι όλο ο ΠΑΟΚ, όλη η Τούμπα παρακαλάει μέσα στην Ελλάδα τον Βίλαδο. Να πάμε να βρούμε τον Βίλαδο στην Τούμπα. Να σα πω κάτι. Κύριε Γεωργίου, να σα πω κάτι. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά τα συμφέροντα τα ξέρουμε τα δικά σα. Είναι του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και τη ΣΑΕΚ. Δεν έχετε καμιά δουλειά εσεί με τον ΠΑΟΚ. Καμία απολύτως δουλειά εσείς, Γιώργο, και κάτι άλλο με τον ΠΑΟΚ. Γιώργο, ο ΠΑΟΚ θα βρει τον δρόμο του, λοιπόν, και εσείς το μόνο που θέλετε είναι κακό, λοιπόν, και τίποτα άλλο. Σας παρακαλώ, Γιώργο, το συνήθω. Σας ευχαριστώ πολύ. Θόδωρος Ζαγοράκη, σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Θέλω να το κλείσουμε και για να πέσουν οι τόνοι διαφημιστικό διάλειμμα, παρακαλώ. Θα κάνω ένα γύρο με τον Γιώργο Αρκουλή προεξάρχοντα και μετά με τον Βαγγέλη Δουκάκο και τον Γιώργο Γεωργίου. Άμα φέρεις όμως... Το πόδι, αδιασόλυνται με το πόδι. Το στούντιο που βεβαίως μπορούν να πούν τις απόψεις τους όπως έχουμε ζητήσει από όλους, όπως διαβάσαμε τις ανακοινώσεις τους. Κύριε Πρόεδρε. Ναι, εγώ θα ήθελα να πω ότι πραγματικά λυπάμαι, αλλά νομίζω ότι όλη η συζήτηση περιεστράθηκε σε επιμέρους θέματα αυτή τη στιγμή που πράγματι απομονώναμε κάποια θέματα για τα οποία ο κόσμος του ΠΑΟΚ είχε λόγο σε αυτή τη στιγμή να είναι δυσαρεστημένος. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να κουβεντιάσει. Αθήνας. Να πω κάτι. Παρακαλώ. Τι είναι αυτός ο κύριος εκεί πέρα, τι είναι αυτός που μπορεί να μιλάει για τον ΠΑΟΚ. Αν είναι δυνατόν. Μάλιστα.
Δεν μου λες και Ζαγοράκη, ο κύριος Στομαίδης τι είναι που μπορεί να μιλάει για τον ΠΑΟΚ? Ο κύριος Στομαίδης, ναι. Ο κύριος Στομαίδης κάνει την εκπομπή. Έχει κάποια άτομα εκεί καλεσμένα να μιλήσει για τα προβλήματα του ΠΑΟΚ. Τι είναι, κύριε Γεωργίου, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, να το κλείσουμε. Θόδωρε, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ. Θόδωρε. Όχι, συγγνώμη λίγο. Εσύ τι είσαι που μιλάς για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι όλοι οι προσκεκλημένοι αθλητικοί συντάκτες. Μιλάς σαν τα δικά σου που είναι πίσω από τον ήλιο, έχουν φέρει τον ΠΑΟΚ σαν κυβέρνηση. Ξαναπες από την αρχή, πες από την αρχή πάλι. Μυαλά σαν τα δικά σου, σε παρακαλώ, που ζεις πίσω από τον ήλιο. Κύριε Γεωργίου, εγώ έχω πίσω από τον ήλιο μυαλά. Δηλαδή τα δικά σου τα μυαλά είναι μπροστά από τον ήλιο. Κύριε Γεωργίου, σας παρακαλώ. Κύριε Γεωργίου, σταματήσει παρακαλώ να κάνουμε λίγο κουβέντα, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Ο Ζαγοράκη να σταματήσει, τι είναι αυτά τα πράγματα. Ο Ζαγοράκη να σταματήσει, μα το φίλο του Ζαγοράκη ήταν κύριε Γεωργίου. Τι είναι αυτός ο κύριος εκεί πέρα. Συγγνώμη λίγο να πω κάτι. Τι είναι αυτός ο κύριος εκεί που μπορεί να λύσει τα προβλήματα του ΠΑΟΚ και μιλάει για τα προβλήματα του ΠΑΟΚ? Είναι δυνατόν? Θόδωρε. Εάν είναι δυνατόν. Θόδωρε, να σε ευχηθούμε. Θόδωρε. Ο κύριος Στομαίδης τι είναι? Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, Θόδωρε. Κάνει εκπομπή. Άκουσε με λιγάκι. Κάνει εκπομπή και μιλάει για τα προβλήματα του ΠΑΟΚ. Το τι είμαι εγώ, Θόδωρε. Και το τι είναι οι συνάδελφοι και το τι είναι ο κύριος Γεωργίου. Σε παρακαλώ, Θόδωρε. Σε ευχαριστούμε, νομίζω ότι είναι και μια έκκληση όλων των παρισταμένων. Πώς φέρατε αυτό το άτομο εκεί, πώς φέρατε για να μιλήσει για τα προβλήματα του ΠΑΟΚ? Ναι. Είναι μια έκκληση και των παρισταμένων. Μια έκκληση προς... Καταλαβαίνω το πώς αισθάνεσαι. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, κύριε Στομαίδη. Βγαίνει τώρα αυτός ο κύριος και μιλάει για παίκτες του ΠΑΟΚ και λέει οτιδήποτε. Είναι έτσι δεν είναι? Είναι, έχει κριτικάρει παίκτες. Ναι, πώς βγαίνω και μιλάω, κύριε Ζαγοράκη? Ναι. Σαν το Ματιάκι Παπαρού, κλείνουμε τη συζήτηση, κύριε Καλύβα. Τι μπορώ να κάνω όταν έχω χρησιμοποιήσει. Μα σε παρακαλώ, και ο κύριο Γεωργίου να μιλάμε. Δεν το γράμμα, εσά τον κύριο Γεωργίου που να μιλάει. Αν δεν είμαι αρμόδιο για κάτι, εγώ δεν βγαίνω να μιλήσω. Εσύ τι βγαίνει και μιλά τώρα για τον Πάο? Μία προσωπική παράκληση. Πρέπει να κλείσει το κύκλωμα τη Αθήνα σε 5 λεπτά. Πρέπει να κλείσει το κύκλωμα τη Αθήνα σε 5 λεπτά. Εγώ τον Ολυμπιακό δεν το κατάλαβα. Με τι είπε η ιστορία, Γεωργίου? Έτσι κατηγορήθηκα από τον κύριο Ζαγοράκη και από τον κύριο Τουσουνίδη. Αυτό που λέτε, κοιτάξτε, αυτό που λέτε για τον εαυτό σας ισχύει για όλους. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Μιλάω για μένα όμως. Εντάξει. Για να τελειώνουμε. Κύριε Καλύβα, τον ΠΑΟΚ δεν αντιμετωπίζουμε εμπάθεια. Εγώ προσωπικά, δεν ξέρω για τον κύριο Δουκάκου και για τον κύριο Αρκουλή, εγώ προσωπικά μίλησα με πιο σκληρή γλώσσα για να δείξω στον κόσμο του ΠΑΟΚ που έχει ακόμα τσίμπλα στα μάτια. Δεν ανέχουμε. Ο κύριος Γεωργίου να βρίζει συλλήφθην όλους τους παοξίδες και τα λοιπά, ότι έχουν τσίμπλες στα μάτια, ότι δεν ξέρουν να κάνουν τη δουλειά και τα λοιπά. Δεν είναι δυνατόν. Θέλω να φύγω από την εποπή. Δεν μπορώ. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Γεωργίου, στο καλό, κύριε Γεωργίου, να τα πεις εσύ σε αυτούς που σε διαβάζουν και αυτούς που θέλουν να μάθουν πράγματα σωστά από σένα. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη να μάθουμε από τον ΠΑΟΚ, από σένα για τον ΠΑΟΚ. Ξέρουμε, ρεπορτάζ της ομάδας κάνουμε, ξέρουμε πού είναι ο καθένας. Γι' αυτό έχετε καταντήσει τον ΠΑΟΚ έτσι. Εσύ έξυπνε που βρίσκεις τους ποδοσφαιριστές, τι κάνεις? Σε παρακαλώ, πράγμα. Μιλάω με τη γλώσσα της αλήθειας. Ποια γλώσσα της αλήθειας? Με τη γλώσσα της αλήθειας. Ποια, δεν ξέρεις καν τη γλώσσα της αλήθειας, κύριε Γεωργίου. Έχεις ανακατέψει όλο τον κόσμο εδώ πέρα. Έχω ανακατέψει τον κόσμο. Βεβαίως! Απατεώνες τους είπες, ο Χάβος δεν αξίζει, ο άλλος δεν αξίζει. Τραβάω κουρτίνα και να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Μίλα με αγνούς παοκτζίδες. Αν θες να τραβάς κουρτίνα, να πας στο μεγάλο παζάρι, Γεωργίου, όχι εδώ πέρα. Κλείνει, ορισμένα προβλήματα, τα σωστά και ωραία, όχι να σηκώσουμε τον κόσμο. Κλείνει το στούντιο της Αθήνας δυστυχώς. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους, τον Γιώργο Αρκουλή, τον Βαγγέλη Δουκάκο και τον Γιώργο Γεωργίου. Ζητώ συγγνώμη αν υπήρξε μία ένταση που τη ζήσαμε και εμείς άλλωστε εδώ στο στούντιο της Θεσσαλονίκης. Καλό βράδυ.